ακολουθεί και εμείς όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε έδαφος των Βρετανικών βάσεων, όπου αντιλαμβάνεστε οι όλες έρευνες γίνονται από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων. Ο ρόλος μας είναι εκεί, όπου χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια, σίγουρα θα την παράσχουμε. Δεν έχετε ενημέρωση όσον αφορά τι έγινε ή τι δεν έγινε? Κάποια προκαταρκτική ενημέρωση έχουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε, λόγω της θέσης μας δεν μπορούμε να δώσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες. Δεν είναι καν η αρμοδιότητα μας όσον αφορά το συγκεκριμένο. Πάντως δολοφονία έγινε. Ναι, φαίνεται ότι έγινε μια δολοφονία. Έλα, Γαβρίλα μου, κάτι θέλει, Γαβρίλα. Καλημέρα, κύριε Ανδρεώκη, από εμένα. Η αστυνομία δεν θα εκδώσει ότι καταζητείται ο φερόμενος ως δράστης ή οτιδήποτε? Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν εξετάζεται από τις βρετανικές βάσεις, όταν αναζητείται, καταζητείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος λόγω της εμπλοκής του σε το συγκεκριμένο περιστατικό, φαντάζομαι ότι είναι θέμα που αφορά και την αστυνομία μας. Φυσικά, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από τις αρχές και την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, εμείς θα την παράσχουμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω, όταν ζητηθεί, ενδεχομένως και αν χρειαστεί να δοθεί κάποια πληροφορία στο κοινό και ζητηθεί επίσημα από την αστυνομία, σίγουρα θα προχωρήσουμε με τις αναλόγες ενέργειες. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση και επαναλαμβάνω, δεν είναι αρμοδιότητα της Κυπριακής αστυνομίας να προβεί σε οποιασδήποτε δηλώσεις. Μάλιστα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το ντάφο και το βαρύ οπλισμό που βρέθηκε εκεί στην Ορόκλινη. Είχαμε τρίτη σύλληψη. Ναι, από τις επιστημονικές εξετάσεις που έχουν προχωρήσει όσον αφορά τον συγκεκριμένο οπλισμό, που να θυμίσω ήταν τον Μάιο του 2024, έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία εναντίον ενός 42χρονου, ο οποίος το πρόσωπο αυτό κρατείται ως υπόδικο στις κεντρικές φυλακές, σχετικά με άλλη υπόθεση φόνος προμελέτης που έγινε τον Οκτώβριο του 2023. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Μάλιστα. Που έγινε τον Οκτώβριο του 2023, εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης, οι ανακριτές είχαν μεταβεί χθες μάλλον το πρωί στις κεντρικές φυλακές, ανακρίθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο και η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Να σας θυμίσω ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση άλλα δύο πρόσωπα είχαν συλληφθεί, ένας 46χρονος και ένας 35χρονος, όπου ήδη η υπόθεση έχει καταχωρηθεί ενώπιον κακουργοδικείου στη Λάρνακα, η υπόθεση που το κακουργοδικείο θα συνεδριάσει την 1η Ιουλίου 2024. Υπάρχουν μαρτυρίες για το άτομο αυτό ή είναι αποτέλεσμα κάποιας έρευνας της αστυνομίας? Έχει συνδεθεί επιστημονικά με τα αντικείμενα και συνδεθεί με τον οπλισμό. Μάλιστα, τον DNA του. Ακριβώς. Τώρα να πάμε λίγο στην περίπτωση της φωτιάς στην Ανόγυρα. Ναι. Κακό βουλής, έχουμε σύλληψη, ο αλλοδαπός αρνείται εμπλοκή, η αστυνομία ψάχνει ακόμα δύο άτομα. Τι καινούργιο μπορούμε να πούμε για την υπόθεση αυτή, κύριε? Ναι, να διευκρινίσουμε, κύριε Δημητρόπουλε, πράγματι έχει συλληφθεί ένα πρόσωπο ηλικίας 32 χρονών. Όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι το πρόσωπο αυτό διέμεινε και παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει εντοπιστεί στην κατοχή του και ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο διερευνάται όσον αφορά την κατοχή του. Ο ίδιος έχει προβάλει κάποιους ισχυρισμούς. Επίσης, όσον αφορά την ανάκριση που έγινε για το συγκεκριμένο, έχει προβάλει κάποιους ισχυρισμούς όσον αφορά την κατοχή του συγκεκριμένου οχήματος, το οποίο ο ίδιος φαίνεται να κατέχει και να χρησιμοποιεί. Έχει αναφέρει ότι ενδεχομένως κάποια πρόσωπα, ισχυρισμοί εν πάση περιπτώσει, για κάποια άγνωστα πρόσωπα, τα οποία γίνονται ενέργειες ακριβώς για να διαπιστωθεί αν πράγματι οι ισχυρισμοί του είναι αληθείς. Τώρα είπε ο ίδιος γιατί είχε, αγαπητέ κύριε Ανδρέου, ο ίδιος ναι, έδωσε εξηγήσεις γιατί είχε κρυφτεί στο σπίτι, στη σκεπή ενός σπιτιού. Έδωσε εξηγήσεις γιατί απέφυγε την σύλληψη. Ο ίδιος αναφέρει ότι επειδή βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, φοβήθηκε την παρουσία της αστυνομίας. Όμως αντιλαμβάνεστε, εμείς ως αστυνομία, οι μαρτυρίες που έχουμε είναι τέτοιες που σίγουρα θα διερευνηθούν βάσει των δικών μας πληροφοριών. Επαναλαμβάνω, έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς. Διερευνώνται αυτοί οι ισχυρισμοί κατά πόσον ευσταθούν, αν υπήρχαν κάποια άλλα πρόσωπα τη δεδομένη στιγμή στο συγκεκριμένο όχημα. Συνεχίζονται εξετάσεις ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε κατά πόσο οι ισχυρισμοί του ευσταθούν και την εμπλοκή του συγκεκριμένου για το συγκεκριμένο αδίκημα. Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Είχαμε εκεί στη φωτιά στην Τριμίκλινη παραδοχή δύο νεαρών, 12χρονος και 13χρονος, ναι, ότι είχαν με τα πυροτεχνήματα προκάλεσαν την πυρκαγιά. Και θέλω να ρωτήσω, τι ισχύει στην περίπτωση αυτή που έχουμε εμπλοκή τέτοιων ηλικιών, τέτοιες ηλικίες?
Είναι πολύ γνωστό στη βάση του ποινικού μας συστήματος, κύριε Δημητρόπουλε, ότι πρόσωπα κάτω των 14 δεν φέρουν οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Παρά το γεγονός αυτό, εμείς διερευνούμε την υπόθεση. Έχουμε πει και χθες ότι θα γίνουν εξετάσεις όσον αφορά την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Αντιλαμβάνεστε το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο έχουμε διαπιστώσει χθες από πού έχει αγοραστεί. Πρόκειται για επιτρεπόμενο αντικείμενο το οποίο πωλείται είτε σε περίπτωση είτε σε άλλα εμπορικά καταστήματα. Όμως η χρήση του συγκεκριμένου στη βάση της νομοθεσίας γίνεται, μπορεί να γίνει και να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα άνω των 16 ετών. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις και εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου το οποίο φέρεται να πώλησε το συγκεκριμένο αντικείμενο στους αρήνικους. Είναι περίπτωρο. Τώρα αυτά δεν είναι μυστικά, κύριε Ανδρέου. Το κάθε περίπτωρο στην κάθε γειτονιά πουλάει από αυτά ό,τι ώρα θέλουμε και όποια ώρα θέλουμε. Ναι, με αυτό σας λέω. Είναι επιτρεπόμενα, κύριε Δημητρόπουλε. Επιτρεπόμενα τι μπορεί να είναι επιτρεπόμενο? Ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ένα παιδί? Ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα μικρά τα επιτρεπόμενα. Πρόκειται για ένα μικρό αντικείμενο το οποίο εκπέμπει σπινθήρες. Φυσικά η χρήση του σίγουρα από παιδιά αυτής της ηλικίας είναι επίσης επικίνδυνο και ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πούμε ότι είχε τοποθετηθεί δίπλα από ξηρά πόρτα πολύ εφλεκτό υλικό με αποτέλεσμα αυτό που έχουμε δει χθες. Και γίνονται όλες εκείνες οι έρευνες και εξετάσεις για να δούμε, επαναλαμβάνω, αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα πέραν από το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να τους έχει πωλήσει παράνομα, εφόσον τα αντικείμενα αυτά πρέπει να πωλούνται και να κατέχονται από πρόσωπα άνω των 16. Σωστό. Γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα πάνω από 12χρονα και παίρνουν από αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα από το περίπτερο και δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Δυστυχώς. Σίγουρα φέρουν ευθύνη και τα πρόσωπα τα οποία οι υπερεπιτεριούχοι ή άλλοι που κατέχουν εμπορικά καταστήματα και πολλούν αυτά τα αντικείμενα είναι υποχρεωμένα να τα πολλούν σε πρόσωπα όπως αναφέρει η συγκεκριμένα νομοθεσία. Τα συγκεκριμένα με τον 16. Όπως το αλκοόλ για παράδειγμα που πάνε χωρίς ταυτότητα και τους προμηθεύουν αλκοόλ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Νόμοι υπάρχουν, δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γαβρίλα μου, πάμε. Τι θέλει να το πεις και εσύ, ότι θα μας βάλει πρόσχημα το ότι είναι σε Βρετανικό έδαφος?